Στο συγκεκριμένο βίντεο θα δείτε ένα εφάνταστο σκέτς από ένα νέο άνθρωπο που ήθελε να προβεί σε διάγγελμα προς τον Πρωθυπουργό για το έγκλημα των Τεμπών, τρολάροντας επί της ουσίας τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος το έχει κάνει σχεδόν συνήθεια. Αυτά που αναφέρει όμως είναι πραγματική μαχαιριά στην καρδιά. Για όλους όσους επέτρεψαν να διολυστήσουμε έτσι ως κοινωνία και ως πατρίδα. Να γίνουμε έρμεα στις ορέξεις επίορκων και διεφθαρμένων που βρίσκονται πλέον σε κάθε πυλώνα της δημοκρατίας. Φυσικά στην πρώτη θέση ως υπεύθυνος για τα χάλια της χώρας βάζει πολιτικούς και δημοσιογράφους μαζί, ενώ όπως τονίζει με την ψήφο δεν αλλάζει τίποτε όπως και με τις απεργίες. Πείτε μου λοιπόν, τι σκάτα πρέπει να κάνουμε εμείς, γιατί οι απεργίες δεν δουλεύουν. Τις έκαναν και οι μηχανοδηγοί και τις αγνοήσατε. Οι διαμαρτυρίες πάνε να βγουν παράνομες, με φόβο για χημικά και ξύλο. Και η ψήφος, 20 χρόνια, μας λέτε ότι μάλλον ψηφίζαμε λάθος. Γιατί από το 2000 ήταν έτσι η κατάσταση και το καταλάβατε τώρα. Οπότε, μάλλον ούτε η ψήφος βοηθάει. Ρωτάει λοιπόν τον Πρωθυπουργό. Τι σκάτα να κάνουμε δηλαδή εμείς τώρα.